Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κωστάκης από τα Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Χίου και σήμερα θα μιλήσουμε για την εργοθεραπεία και ποια είναι τα συμπτώματα που θα κινήσουν τους γονείς ώστε να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Η εργοθεραπεία είναι μια σύνθετη λέξη και προέρχεται από τη σύνδεση των λέξεων έργο και θεραπεία, δηλαδή θεραπεία του έργου. Με τη λέξη έργο εννοούμε όλες εκείνες τις καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες το κάνει ένα άτομο είτε μόνο του είτε μαζί με άλλους ώστε να γεμίσει το χρόνο του και να δίνει σκοπό και νόημα στη ζωή του. Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που βοηθάει τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες ανεξάρτητα από την πάθηση, τη μειονεξία ή την αναπηρία που ενδεχομένως έχουν. Στον τομέα δε της παιδιατρικής αποκατάστασης, η εργοθεραπεία ασχολείται εξ ορισμού με τη λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία των παιδιών και την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως είναι το σπίτι, το σχολείο ή στην κοινότητα. Τώρα, να δούμε και είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να κινήσουν τους γονείς ώστε να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Αν τα παιδιά είναι αδέξια, σκοτάφτουν συχνά σε εμπόδια, έχουν κακή ισορροπία και πέφτουν συχνά ή έχουν φτωχή στάση σώματος. Ένα άλλο που θα πρέπει να δουν οι γονείς είναι αν τα παιδιά αποφεύγουν καθημερινές δραστηριότητες όπως το χθένισμα, το βούρκιμα των δοντιών, την υφή συγκεκριμένων υφασμάτων, αν είναι υπερευαίσθητα ή υποευαίσθητα σε άγγιγμα, σε ήχους, σε γεύσεις, σε μυρωδιές κτλ. Αν έχουν δυσκολία στο να χειριστούν μικρά αντικείμενα όπως για παράδειγμα το πιάσιμο του μολυβιού, το να κόψουμε το ψαλίδι, το να σχεδιάσουν τα γράμματα, να σχηματίσουν τα γράμματα, το να μην μπορούν να ζωγραφίσουν μέσα σε πλαίσιο ή να μην μπορούν να αντιγράψουν κάποια σχήματα ή γραμμές. Αν τα παιδιά έχουν δυσκολία στην ένδυση, την υπόδυση, την απόδυση ή τη σύντηση, δηλαδή τα παιδιά δυσκολεύονται να ντυθούν μόνα τους ή να ντυθούν μόνα τους, να κουμπώσουν κουμπιά, να βάλουν να βγάλουν παπούτσια, να δέσουν τα κορδόνια τους, να φάνε μόνα τους ή να πάνε τουαλέτα μόνα τους. Αν τα παιδιά δυσκολεύονται να μιμηθούν τις κινήσεις κάποιου ή δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε συμβολικό παιχνίδι. Αν τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη δομή και το νόημα ενός παιχνιδιού ή δυσκολεύονται να ακολουθήσουν σύνθετες εντολές. Αν τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν ποσοτικές, χρονικές ή προμαθηματικές έννοιες. Αν τα παιδιά κάνουν κάποιες στερεότυπες κινήσεις ή σπαστικές. Αν έχουν υπερκινητικότητα. Αν τέλος δυσκολεύονται στη συναναστροφή με τα άλλα παιδιά, τους αρέσει να παίζουν μόνοι τους ή έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, τότε χρειάζεται να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό.